Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την, μετά από αιτησή μου βέβαια, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη απόψε να επικοινωνήσουμε όλους τους Ζακυνθινούς, όλες τους δημότες μας, Ζακυνθινούς και εμείς, για το σοβαρό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη ρήπανση όλη τη Ζακύνθου, με τη μία αποκομιδή των απορριμμάτων εδώ και 45 μέρες, που μαζί με τις πλημμύρες έχουν δημιουργήσει ένα σοβαρό το πρόβλημα δημόσιας υγείας και για το οποίο η Ζάκυνθος μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εξαντλήσαμε όλα τα όρια. Θέλω να πω όμως στους αγαπημένους μου δημότες, οι οποίοι γνωρίζω ότι με εμπιστεύονται, ότι οι προσπάθειές μας των 2 χρόνων δεν πήγανε χαμένες. Χθες επιβεβαιώθηκε ότι η οριστική λύση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων με πρότυπα ευρωπαϊκά, που κανείς του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα μιλάει για σκουπίδια, αλλά θα είναι ένα πανέμορφο νησί κατά πράσινο και καθαρό, με διαλογή στην πηγή, με ανακύκλωση, με πράσινα σημεία, με πλήρη επεξεργασία των απορριμμάτων, με τη μέθοδο την κομποστοποίηση και την παραγωγή χώματος και λιπάσματος, πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι όλη η Ελλάδα είναι σε μια χωματερή και σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό εκεί προχωράμε. Είμαστε οι πρώτοι λοιπόν, μετά από την χωροθέτηση της θέσης που θα γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση, που αυτή δεν είναι άλλη από τη θέση Λίβα, όπως αυτό μας το υπέδειξε και το Συμβούλιο Επικρατείας, αποκρούοντας οποιοδήποτε άλλες αιτιάσεις Ζακυνθινών που έκαναν τις προσφυγές, και που ομόφωνα και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, παρόντος και του Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή, ο οποίος χθες το πρωί, χθες το μεσημέρι ήταν για λίγο κοντά μας, είναι η θέση Λίβα με το ύψος των 17 εκατομμυρίων που παρουσία του μελετητή εδόθηκε εντολή να προχωρήσει γρήγορα και μέσα στο 17 θα γίνουν τα έργα. Μία προσπάθεια 2 χρόνων που δεν είναι εύκολη να μπει άμεσα πρώτος στο ΕΣΠΑ 1420. Ως επίσης προχωράει και το θέμα της προμήθειας των μηχανημάτων, ανεξάρτητα αν το ελεκτικό συνέδριο έκανε κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες πιστεύουμε ότι σε ένα μήνα αυτές θα απαντηθούν με έμπειρους νομικούς και θα προχωρήσουμε και στην προμήθεια των μηχανημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Θέλω να ξέρετε ότι η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή τώρα συμπέσαμε, ενδιάμεση και οριστική λύση να ξεκινάνε στο Λίβα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα επιβλέπονται και θα είναι καθοριστικές σύμφωνα με τις κανόνες που μας έχουν οριστεί και που έχουν αποφασιστεί. Τίποτα δεν πρόκειται να χώσουμε παντού σκουπίδια, να πάμε πουθενά σκουπίδια, αν ήταν θα το είχαμε κάνει από τώρα. Όμως, μετά από 10 χρόνια, βεβαίως ο χώρος του σκοπού που είναι κορεσμένος και ο οποίος έκλεισε με απόφαση του Βορειά το Φεβρουάριο του 2014, χωρίς τότε κανείς να μιλήσει, πού θα πάνε την επόμενη μέρα τα απορρίμματα, έφτασε σήμερα στο προχώρητο και σε συνδυασμό με τις μεγάλες καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες της Ζακύνθου ήταν φυσικό επακόλουθο κάποια σκουπίδια να μετακινηθούν και κάποια ριάκια να τρέξουν. Όμως, εμείς δεν σταματήσαμε τη στιγμή και στην αποκατάσταση. Ο αποκλεισμός των καραβιών, λείπανε κάποια υλικά για να λειτουργήσει ο βιολογικός και γίνονται συνεχώς συνεργασίες αποκατάστασης. Ήδη ο χώρος είναι ικανός να δεχτεί τα απορρίμματα τα οποία υπάρχουν στους δρόμους και όχι μόνο. Έρχονται οι μέρες γιορτών. Μεθαύριο έχουμε τη γιορτή του Πολιούχου του Αγίου Διονυσίου. Όλη η Ζάκυνθος είναι μια χωματερή. Ο κίνδυνος δημόσιας υγείας είναι υπραχτός. Και πάνω απ' όλα, γιατί χάσαμε ήδη μια ανθρώπινη ζωή από ανθρώπινες παρεμβάσεις που κλείναν τα ρέματα και τους τράφους, να μην χάσουμε άλλες ζωές. Αρκετά χάσαμε και ζωή στο νοσοκομείο, το οποίο πιστεύω να είναι ένα γεγονός που κανείς να μην έχει ευθύνη. Κύριε να είναι μια κακή συγκυρία, μου επιτρέπετε. Ήθελα λοιπόν να καλέσω όλους τους φορείς, όλους τους Ζακυνθινούς, όλους τους εμπλεκόμενους, αυτή την εντολή που πήραμε εμείς τελεσίδικα και δεν υπάρχει κανένα αύριο τηλεδιάσκεψη να γίνει τίποτα, οι αποφάσεις
Οι προτάσεις ελήφθησαν. Άμεση αποκομιδή απορριμμάτων για δύο μήνες κατελάχιστον στο χώρο του Σκοπού, με κοινή συνένεση. Διότι ανά πάσα στιγμή πέφτει στους Ζακυθινούς 10 εκατομμύρια πρόστιμο για αυτές τις ωραίες παραλήψεις που έκανε επί 10 χρόνια όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων. Διότι εδώ συμβαίνει και το παράλογο, να βγαίνει μπροστά ο Δήμαρχος, διότι ο Δήμαρχος, το Δήμαρχο έχουν εμπιστευτεί οι Ζακυθινοί, και ο φορέας διαχείρισης να υποστηρίζει από το Δήμαρχο και να κάνει τη δουλειά του ως καθόλου υπεύθυνος. Εμένα με ενδιαφέρει η ζωή των συμπολιτών μου, η δημόσια υγεία, ότι έρχονται γιορτές, ότι πατάνε τα μικρόβια και τα μεταφέρουν σπίτι τους όλοι, τα παιδάκια, οι μεγάλοι, οι μικροί. Και όλοι πρέπει να ξυπολιόμαστε έξω από τα σπίτια μας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να δούμε λίγο και κάποια επιμέρους θέματα. Θα πω, δεν τελείωσα, θα μου επιτρέψετε. Ναι, να ολοκληρώσω. Εδώ ήρθα για να κάνω μια έκκληση. Η έκκληση λοιπόν του Υπουργού όλων είναι άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων. Επιτάξεις των διαδικασιών για την ενδιάμεση λύση και την οριστική λύση που αποφασίστηκε χθες παρουσία και του μελετητή, 17 εκατομμύρια για την οριστική λύση κατασκευή εργοστασίου στη θέση Λίβα. Αυτά αποφασίστηκαν, είναι τελεσίδικα. Επίσης, ο κύριος Περιφερειάρχης έκανε, υπέβαλε έγγραφο αίτημα στον Υπουργό Περιβάλλοντος, αυτός είναι αρμόδιος, για να ανοίξει ο Χιτά του Σκοπού για όσο χρόνο η Ζάκηθος είναι σε κατάσταση έκτης ανάγκης και αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος υπό το φόβο να πέσουν και τα 10 εκατομμύρια του προστίμου στα κεφάλια των Ζακηθινών. Είναι χρεωμένος ο Δήμος με 40 εκατομμύρια από τις προηγούμενες παραλήψεις, μαύρα δάνεια και τα υπόλοιπα, τα ΙΚΑ και τα ΜΙΚΑ. Θα φάει και άλλα 10 εκατομμύρια ο Ζακηθινός. Τι φταίει ο Ζακηθινός, εάν κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Δήμαρχε, για να δούμε και λίγο κάποια επιμέρους θέματα. Αυτή είναι η πρότασή σας, αυτή είναι η έκκληση που απευθύνεται. Η έκκλησή μου είναι προς όλους τους Ζακηθινούς. Αύριο όλοι μαζί να μαζέψουν τα σκουπίδια. Και έχω έτοιμους 110 κάδους μπλε, διότι τώρα συμβαίνει το παράλογο. Όλοι να πετάμε οτιδήποτε πάνω στους όγκους των σκουπιδιών. Να χάνει την ανακύκλωση. Θα δείτε τις φωτογραφίες. Χαρτόκουτα όλα, ανακυκλώσιμα υλικά ανακατεμένα με τα σκουπίδια. Τελειώσανε, βρωμέψανε. Μόλις καθαρίσουμε 110 κάδοι θα μπουν στην πόλη και πάω όπου αλλού χρειάζεται, γιατί έχουν παραγγείλει για άλλους 200, και θα ξεκινήσουμε την ανακύκλωση στην πηγή, όπως προβλέπει και το σχέδιό μας, και με το 17 εκατομμύρια, με τα πράσινα σημεία, με το Ιντερεκ, έχουμε αρκετές χρηματοδοτήσεις, θέλουμε το χρόνο. Εμείς στη θητεία μας θα λύσουμε το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και να είστε σίγουροι γι' αυτό και να μου έχετε εμπιστοσύνη. Μικροπολιτικές με το να καταστρέφουμε τον τόπο μας δεν χωράνε. Σε δύο μήνες αρχίζει η τουριστική περίοδο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, για να δούμε και κάποια επιμέρους θέματα. Ακούσαμε με προσοχή την πρότασή σας για τη λύση του προβλήματος. Βιβί, να επιστρέψουμε λίγο στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει και μία δυσαρέσκεια από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία κάνει λόγο για έλλειψη ενιαίας πρότασης από την πλευρά των τοπικών αρχών, ενώ έχουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα όσα υποστηρίζει ο Υπουργός, ο κ. Κοντονής, για την υπόθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε να ρωτήσουμε, από τη στιγμή που υπήρχε μία πολυφωνία από την πλευρά του Δήμου στη σύσκεψη. Δεν υπήρχε πολυφωνία καμία. Ο Δήμαρχος ήταν παρόν μαζί με τον πρόεδρο του ΣΦΟΣ. Να πω ποιοι ήταν παρόντες εξάλλου. Γνωρίζουμε, κύριε Δήμαρχε, απλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ωραία, τότε μη μου λέτε ότι υπήρχε παραφωνία και παλιοφωνία και τα υπόλοιπα. Αυτή η πληροφορία ακριβώς υπήρχε από την πλευρά. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε εσείς. Ο κύριος βουλευτής ήρθε 5 λεπτά εκεί, χαιρέτησε και έφυγε. Κύριε Δήμαρχε, από εκεί και μετά, εάν έγινα, καταρχήν, μη σπηλώνουμε ανθρώπους που δούλεψαν μέρα και νύχτα, υπαλλήλους του Δήμου που νυχτεμερών, ο πρώτος διαγωνισμός ανέβηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανέβηκε από το Δήμο, λέξη προς λέξη, προεγκρίθηκε, πέρασε 10 επιτροπές, αποκεντρωμένες όλα. Οι 2-3 παρατηρήσεις που αφορά το ελεκτικό συνέδριο, που δεν είναι ο πρώτος διαγωνισμός που έχει απορρίψει, χιλιάδες είναι απορρίμμε. Και εμείς έχουμε άλλους 10 που έχουν περάσει. Πρώτον, γιατί έκαμε ο Δήμος στο διαγωνισμό. Μα ο φως θα διαλύεται σε 2 μήνες. Με
νομοσχέδιο. Εντάσσεται όλο στο Δήμο. Άρα ο Δήμος με να κάνει, ο οποίος και χρηματοδοτήθηκε το διαγωνισμό. Το πιστοποίηση στο ΣΕ είναι υποχρεωτικό. Γιατί αν δεν το βάζαμε, γιατί είμαι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήταν απαραίτητη ευρωπαϊκή οδηγία, δεν μπορεί άλλο να σου φέρει Κινέζικο, ξέρω εγώ, Ταϊβάν, και να το δεχτείς γιατί είχε μικρότερη τιμή. Χρειαζόταν πιστοποίηση, την οποία ο άλλος μειοδότης δεν μπορούσε να δώσει. Υπήρχε το capital control. Δεν φταίει ο Δήμος γι' αυτά. Δήμαρχε, έχει κατατεθεί ήτανε έριστα, ηλεκτρονικό έτσι, διαγωνισμό. Σας παρακαλώ. Κατατέθηκε ένσταση ούτως ή άλλως από το Δήμο σήμερα, έτσι δεν βεβαίως, είναι. Βεβαίως. Έχει δυστυχώ σε 30 μέρες να δικαιωθούμε. Ακριβώς. Οπότε θα έχουμε. Όχι όμως να λέμε ότι είναι στημένο ο διαγωνισμό. Κάποιοι παπαγανίζουν στα ραδιόφωνα, θίγοντας υπολήψεις. Εμείς θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη γι' αυτό. 7 υπάλληλοι δούλεψαν μέρα νύχτα και δεν μπορούσαν να καθοδηγηθούν από καθένα. Διότι είναι ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεθνής. Έλαβα γνώση όλα τα κράτη της Ευρώπης. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής. Σε ένα μήνα. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος. Θα έχουμε τα αποτελέσματα, κύριε Δήμαρχε. Θα έχουμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε και αυτούς οι οποίοι σπηλώνουν υπολήψεις. Ποιο τιμένο, ποιο έστησε, υπάλληλοι, τι ήταν. Είναι καθοδηγούμενοι υπάλληλοι. Να ρωτήσουμε κάτι. Εγώ εκλέφτηκα για εντιμότητα. Να ρωτήσουμε και με εντυμότητα είναι... θα σφίγω με το ψηλά του κεφάλι. Δήμαρχε, άμεσο, είπατε ότι έρχεστε από τη σύσκεψη του Υπουργείου με εντολή βεβαίως από τους υπουργούς να ξεκινήσει από κομιδή. Όμως η εντολή αυτή παραμένει προφορική και πρέπει να υπάρχει κάποιο έγγραφο. Λοιπόν, κάποιο έγγραφο δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει ένα έγγραφο αν θέλουμε να αγαπάμε τον τόπο μας. Και να αγαπάμε τους ακινδυνούς αυτούς που θα πληρώσουν 10 εκατομμύρια πρόστιμο. Γιατί, όμως, επειδή 50 δεν έκαμε τη δουλειά τους. 10 χρόνια από το 2006 σέρνεται η υπόθεση του σκοπού. Yeah. Πόσα εκατομμύρια έχουν περάσει, πόσες δημοτικές αρχές, πόσοι πρόεδροι φόζα. Ήξερα ότι είναι βόμβα και το έλεγα από πριν τις εκλογές. Ότι είναι βόμβα με κλειστό το κοιτά. Είναι βόμβα που αν εκραγεί θα καταστρέψει. Δεν θέλω να φανώ αληθινός. Δεν θα την καταστρέψει. Θα τα μαζέψουμε τα σκουπίδια για όσο χρόνο χρειάζεται. Θα τα πηγαίνουμε εκεί που πρέπει. Μεταφορά εκτός δεν γίνεται, μας το ξέκοψαν, διότι όλοι οι χιτά της Ελλάδος είναι παράνομοι. Μόνο εμείς κύριε είμαστε Δήμαρχε, καταδικασμένοι. Κάνετε έκκληση να ξεκινήσει αύριο από κομιδή, αλλά είδαμε την Πέμπτη. Κάνω έκκληση σε όλους τους φορείς. Ναι, την Πέμπτη όμως είδαμε. Επιμελητήρια, συλλόγου, σε αστυνομίες, σε δικαστικές αρχές, σε αντιπεριφέρεια, όλους τους πολίτες, όλους αυτούς που αντιδρούν για το δικό τους λόγιο, δεν μπορεί να έχουν χίλια δίκια, το αποδέχομαι εγώ. Όμως τώρα βγαίνει ο Άγιος σε δύο μέρες. Πιστεύουμε στον Άγιο Διονύσιο. Θέλουμε τα παιδάκια να χαρούνε. Δεν άναψα το δέντρο εγώ. Λέω ανάφτε το έτσι για τον κόσμο. Με τι ψυχή, με τι καρδιά να πάω, πού να περπατήσω. Το ζητούμενο. Δεν θα πάω και στον Άγιο αν θα σκουπίδια στους δρόμους. Και δεν θα βγει ο Άγιος. Γιατί. Και θα έχουμε καλό καιρό. Επειδή κάποιοι έχουν χίλια δίκια. Και τώρα βρήκαν να βγάλουν όλα τους τα μίση προς τον Κολοκοτρά. Δεν ξέρω προς τα πού. Α, κάνω έκκληση λοιπόν και σε αυτούς τους οποίους παρακαλώ να υποχωρήσουμε όλοι. Αυτά μας λένε στα Υπουργεία. Λύστε το κοινή συνένεση, Ζακηθινή. Και απειλές δεν δέχομαι εγώ από κανέναν. Επομένως είναι αποκλειστικά στο χέρι της Ζακύνθου να βρει τη λύση και δεν υπάρχει άλλη στήριξη. Το χέρι των Ζακυνθινών, εάν δεν θέλουμε, να φάμε άλλα 10 εκατομμύρια πρόστιμο. Ο Περιφερειάρχης, τον ευχαριστώ, ήταν δίπλα μου συνέχεια και στη λύση του διαχείρισης των απορριμμάτων ήταν πάντα παρόν, γιατί προλάβαμε το 14-20 χάρη στο έγγραφο του Περιφερειάρχη του Θοδωρή του Γαλιατσάτου. Πριν ψηφιστεί το ΠΕΔΑ, μας έδωσε ότι το σχέδιό μας είναι σύμφωνο και παντού παίρνω επένους όπου και να πηγαίνω. Έπαινο πήρα και χθες για το σχέδιό μας, το καινοτόμο και όριμο. Που χρηματοδοτείται πρώτο μέσω 17. Ναι, τώρα για... άνοιξε το ΕΣΠΑ 14. Για την ολοκληρωμένη λοιπόν, διαχείριση, αυτό που μας πει. Για την ολοκληρωμένη είναι... διαχείριση του ναι. χρόνου, τέτοια εποχή, αγαπημένες μου, δεν θα μιλάει κανείς για σκουπίδια. Και παντού θα υπάρχουν τα πράσινα σημεία, η καφέ κάδι, η πράσινη, η μπλε, η κίτρινη. Θα γίνει διαλογή σωστή στην πηγή. Το 50% αυτό που όλοι λένε και οραματίζονται θα γίνει πραγματικότητα. Ποια διαλογή που δεν υπάρχει μπλεκάδος. Τους κλέβουν όλους και τους πάνε στους τάβλους και στα σπίτια τους. Κάθε μέρα κλέβουν κάτι.
Λοιπόν, εμείς τους κλέβουμε. Μάλιστα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει αύριο. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας εδώ απόψε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και για το... Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ πικραμένος. Δεν περίμενα στη ζωή μου να θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου και με διάλεξε ο Θεός. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα τα λύσουμε τα προβλήματα, αισιοδοξία. Και ξέρω ότι αύριο, βράδυ, αύριο το απόγευμα, θα είναι καθαρή πρώτα η πόλη και μετά τα χωριά μας. Για να δούμε, διότι οι κάτοικοι φαίνονται ανένδοτοι. Λοιπόν, θα επικρατήσει η σύνεση. Κανείς δεν μισεί τον τόπο του. Είμαστε Ζακυθινοί και αγαπάμε τον τόπο μας. Αγαπάμε τα παιδιά μας. Όχι χολέρα στη Ζάκυθο. Το Ιατρικό Σύλλογος. Φαρμακευτικό Σύλλογος. Δικηγορικό Σύλλογος. Επιμελητήρια. Εμπορικό Σύλλογος. Όλοι Ζακυθινοί. Όλοι μαζί να μαζέψουμε τα σκουπίδια μας για να κάνουμε γιορτές.